Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Δεν έχω προλάβει να σας εξηγήσω για όλο αυτό, αλλά θα γυρίσει κάποιο επόμενο βίντεο. Τώρα ήρθε η ώρα να διασκεδάσουμε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που δίνεται απλόχερα και δωρεάν σε όλους σας, διότι... There is no charge for awesomeness. Or attractiveness. Ακριβώς αυτό. Οπότε νομίζω πως καταλάβατε σήμερα πως θα πάει το πράγμα. Γιατί σήμερα θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την animated ταινία, παρακαλώ, του 2008, Kung Fu Panda. Μια ταινία που λατρεύω και σήμερα θα σας κάνω να τη λατρέψετε κι εσείς. Οπότε πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά και φορέστε και τις Kung Fu κορδέλες σας για να ξεκινήσουμε. Έτοιμοι! Σκαμπούς! Πριν ξεκινήσουμε, να σου πω, αν είσαι καινούριος ή καινούρια σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής, εάν φυσικά σου αρέσει αυτό που βλέπεις εδώ πέρα. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε. I love Kung Fu! There's only one thing that matters, and that's... Get up! You'll be late for work! Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής μας, κυρίες και κύριοι, ο Po, ο οποίος θέλει να γίνει Po λεμιστής. Λοιπόν, ακούστε σήμερα, γιατί τα πράγματα είναι πέρα για πέρα σοβαρά, παιδιά. Γιατί υπάρχουν ταινίες, παιδιά, που τα κάνουν όλα σωστά και τις γουστάρουμε απίστευτα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν ταινίες που δεν κάνουν τίποτα σωστά και πάλι τις γουστάρουμε για τον δικό μας λόγο ο καθένας. Και υπάρχει και το Kung Fu Panda που τα κάνει όλα τέλεια. Μείνε μέχρι το τέλος μαζί μου για να καταλάβεις τι εννοώ. Εδώ όμως πρέπει να πω πως η ταινία, χωρίς να μιλήσει απολύτως κανένας, μόνο δείχνοντας το δωμάτιο του Po, μας δίνει να καταλάβουμε πως είναι τρελός Kung Fu Geek. Και μας το δείχνει παρόλο που λίγο πριν έδειξε ένα ολόκληρο intro, παύλα όνειρο, στο οποίο ο Po ξεκλήριζε μόνος του μια ολόκληρη στρατιά για συμπουργιά. Monkey, mantis, crane, viper, tigress. Ναι, κάτι μου λέει ότι είναι φαν μεγάλος. Δεν είμαι και 100% σίγουρος βέβαια, ακόμη το ζυγίζω. Sorry dad. Sorry doesn't make the noodles. Τι? Μπαμπά. Po. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αδερφέ, αλλά κάτι μου λέει τώρα. Δεν είμαι και σίγουρος ότι είσαι υιοθετημένος. Δεν θέλω να σε πάρω και στο λαιμό μου, έτσι, αλλά... ρε παιδιά, αφού ένας είναι Χίνα και άλλος είναι Χίνα. I was dreaming about noodles. Noodles? You were really dreaming about noodles? Δίδαγμα πρώτο, κυρίες και κύριοι, με το καλημέρα. Μην λέτε ποτέ ψέματα, μόνο και μόνο για να ακούσουν οι άλλοι αυτό που θέλουν να ακούσουν εκείνοι από εσάς. Όχι, να λέτε πάντα την αλήθεια και όποιος θέλει να τη δέχεται, τη δέχεται. Όποιος δεν θέλει, τη βόλτα του. Και το γιατί το λέω αυτό θα το καταλάβετε στη συνέχεια της ταινίας πάρα πολύ καλά. This is a sign, Po. We're almost ready to be entrusted with the secret ingredient of my secret ingredient soup. Ορίστε, είδατε, ένα ψεματάκι, παιδιά, και κατευθείαν ο Po εγκλωβίστηκε μέσα σε κάτι που ποτέ δεν θα μπορέσει να νιώσει ευτυχισμένος. Διότι εκείνος αγαπάει το Kung Fu, όχι τα noodles. Και νομίζω πως ο πατέρας του το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, αλλά κάνει την πάπια, παρόλο που είναι Χίνα. Εάν εξαιρέσουμε ότι αυτό που λένε εντελώς ηλίθιο, διότι είναι υιοθετημένος, άρα πιο αίμα κυλάει στις φλέβες του, τέλος πάντων, είναι και ένα ισχυρό μήνυμα για τους γονείς που βλέπουν αυτή την ταινία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αγαπητοί γονείς που βλέπετε αυτό το επεισόδιο, τι μας διδάσκει το Kung Fu Panda? Σας λέει στην ουσία, σταματήστε να προσπαθείτε να φορτώσετε στα παιδιά σας τα δικά σας όνειρα. Δεν σημαίνει πως επειδή άνοιξες ένα μαγαζί, πήρες ένα ταξί, έπαιζες μπάλα και πέτυχες ή απέτυχες και σου έχει μείνει αποθυμένο, πρέπει το ίδιο να κάνει και ο γιος ή η κόρη σου. Ο καθένας έχει τα δικά του όνειρα και θέλω. Στήριξε αυτό που θέλει το παιδί σου και όχι αυτό που θες εσύ. Πάμε παρακάτω. It's a table 2, 5, 7 and 12. Service with a smile. Α, εντάξει, παιδιά, καταλάβαμε όλοι γιατί υιοθέτησε ο τύπος τον Po. Δεν ήθελε παιδί αυτός. Φθηνό και δυνατό υπάλληλο ήθελε. Δεν έκανε υιοθεσία. Επένδυση έκανε. I have had a vision. Tai Lung will return. That is impossible. He is in prison. Nothing is impossible. Και περνάμε στους δασκάλους των δασκάλων, κυρίες και κύριοι, στον δάσκαλο Ρακούν, εν ονόματι Shifu, που σημαίνει δάσκαλος στα κινέζικα. Άρα, εάν το καλοσκεφτούμε, τον τύπο τον φωνάζουν δάσκαλο-δάσκαλο, τέλος πάντων. Και τον δάσκαλο Ουγκουέ, που στα κινέζικα σημαίνει... Έλα, το έχεις, το έχεις, έλα, το φαντάζεσαι. Χελώνα! Άμα, μπράβο! Fly to Chalgum prison and tell them to double the guards. Tai Lung does not leave that prison. Yes, Master Shifu. Με το που ακούει αυτό λοιπόν ο δάσκαλος ότι ο μεγάλος βίλεν, δηλαδή Tai Lung, θα ελευθερωθεί, απευθείας λέει σε έναν αγγελιοφόρο του να ενημερώσει για να μην γίνει το όραμα του χελώνα πράξη. Οπότε ο Ουγγουέ του λέει και θα σας το κάνω τώρα εγώ πιο απλό για να το καταλάβουμε όλοι, ηρεμία παιδιά. Όλα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ηρεμία. Ο πανικός μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που εξ αρχής ήθελες να αποφύγεις να πας. Μόνο μέσα από την ηρεμία βρίσκεις τις σωστές λύσεις και μπορώ να πω παιδιά από προσωπική πείρα ότι έχει 100% δίκιο. The Dragon Scroll. It is time. But who become the Dragon Warrior? Ωχ, Παναγία μου, με αυτό το μαχητή του δράκου, παιδιά, πόσες φορές θα ακουστεί σε αυτή την ταινία, δεν φαντάζεστε, θα μας τα κάνουν πλανήτες με το δράκο μαχητή. Μιλάμε για φοβερή τεχνική για να ανατρέψεις τα πάντα στο τέλος. Δεν το περιμένεις αυτό, Και ξέρεις γιατί είναι φοβερή τεχνική? I don't know. Α, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Θα μάθεις όμως στο τέλος του βίντεο. Τι νόμιζες, έτσι εύκολα είναι όλα? Master Oogway is choosing the Dragon Warrior. Get to the Jade Palace. One of the five is gonna get the Dragon Scroll. Po! Where are you going? Πού να πάει το παιδάκι βερκευτέ, να διασκεδάσει πάει. Άστο και λίγο παραθεμάσαι. To the Jade Palace. But you're forgetting your noodle card. And you'll sell noodles to all of them. Μωρή σακοράφα πικ, δηλαδή γεμάτο το μαγαζί πριν λίγο. Τρένο πάει. Δεν σου φτάνει, θες να πουλήσεις και στο παλάτι? Δεν σας το είπα εγώ ρε παιδιά. Τσάμπα υπάλληλο ήθελε ο άνθρωπος, όχι γιο. Τον καημένο τον πω ρε παιδιά. Έχει καταντήσει να κάνει το πάντα. Τα πάντα. Oh no! Sorry, Po. We'll bring you back a souvenir. Επειδή όμως παιδιά, ό,τι και να προσπαθεί ο άλλος να σε κάνει, εσύ τελικά θα κάνεις και θα γίνεις αυτό που γουστάρεις. No, I'll bring me back a souvenir. Ο Po παρατάει με τα πολλά την μακαρονοκαντίνα του πατέρα του και πάει να δει το event. Και όταν λέω με τα πολλά, εννοώ με τα πολλά σκαλιά. Και αυτή εδώ η σκηνή είναι από τις αγαπημένες μου γιατί είναι ταυτόχρονα και αστεία αλλά και πολύ αγχωτική. The Furious Five. Ναι ρε πω, ναι, πόσο γουστάρω που είναι τόσο τρελός ρε παιδιά αυτός ο χαρακτήρας με κάτι. Δεν γίνεται να μην ταυτιστεί κάποιος μαζί του, κάποιος που είναι τρελαμένος με κάτι, κάποιος που έχει όνειρα. Σίγουρα και εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο έχεις κάτι που τρελαίνεσαι μαζί του, το λατρεύεις, έχεις γίνει αιμονικός μαζί του και κάνεις όπως ο Po. Ποιο είναι αυτό όμως? Γράψε μου στα σχόλια, έχω μεγάλη περιέργεια να διαβάσω μετά. Ναι, εντάξει, αρκετά φιγουρατζίδες για τα δικά μου γούστα, οκ, αλλά τους μενόμενους 5 παιδιά τους ανακάλυψε ο Shifu, να ξέρετε, και τους εκπαίδευσε. Βέβαια, οι 4 βγήκαν καλοί από τους 5, γιατί ο ένας ήταν μαϊμού. Οι οποίοι ημερόμενοι 5, να ξέρετε, δεν είναι καθόλου τυχαίοι, Εννοώ τα 5 ζώα που έχουν επιλεχθεί να απαρτίζουν αυτή την ομάδα, η τίγρη, η μαϊμού, ο γερανός, το φίδι και το αλογάκι της Παναγίας. Όλα αυτά τα ζώα αντιπροσωπεύουν και μια εναλλακτική εκδοχή Kung Fu, κυρίες και κύριοι. Η μόνη που δεν υπάρχει σαν τεχνική και καλείται να τη δημιουργήσει η ταινία μας είναι η Kung Fu Panda τεχνική. Ο Po χάνει το αγαπημένο του event, αγχώνεται και αγχώνομαι και εγώ μαζί γιατί το γνωρίζω αυτό το συναίσθημα. Το συναίσθημα του να χάνεις κάτι που ξυπνάς και κοιμάσαι γι' αυτό με τη σκέψη του. I sense the Dragon Warrior is among us. Φοβερό Wi-Fi ο δάσκαλος παιδιά, Απ' έξω από το γήπεδο τον έπιασε το δράκο μαχητή. I'm going to see the Dragon Warrior. Παιδιά, σας το είπα, εγώ θα μας τα κάνουν τσουρέκια με το μαχητή του δράκου. Είμαστε στο 14ο μόλις λεπτό της ταινίας και έχει ακουστεί ήδη 6 φορές αυτή η φράση. Και μπορεί να μου έχει ξεβεί και καμία. I lied. I don't dream about noodles, Dad. I love Kung Fu. Ναι ρε Po, ναι ρε μπρο, ζήστο μαζί σου. Oh, come on, son. Let's get back to work. Α, παιδιά, ελληνική είναι η Χίνα, ντόπια, δεν εξηγείται, τέτοια αφεντικά μόνο εδώ. Ρε, το παιδί σου λέει μόλις ότι αγαπάει το Kung Fu. Πάρ' το να πάτε να δείτε το event, βρε και αυτή που κατευθείαν το χώνεις. Α, παιδιά, αυτό δεν το βλέπω καθόλου καλά, Βλέπω να ανοίγει ο Po νέο μαγαζί, με noodles πάλι, αλλά και με τσιτσί δίπλα. Χίνα, βραστή. Και σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο, παιδιά, είναι που αντιλήφθηκα πως ο σερβερ του Kung Fu Panda δεν έχει fall damage. Απίστευτο! Σε αυτή την εταιρεία, παιδιά, πέφτουν από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και δεν μαθαίνει κανένας τίποτα. Να δείτε. Oh, what's going on? What are you pointing? Και οι δύο, παιδιά, αντί να περιμένει ο Πο να έρθει η τύχη σε αυτόν, πήγε αυτό στην τύχη. Oh, okay, sorry. I just wanted to see who the Dragon Warrior was. You. Ναι, σας το είπα. Ένα τη φορά. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. The universe has brought us a Dragon Warrior. What? What? Τι λέει ο χινός, τι! Θα χάσω τον υπάλληλο που ταΐζω τόσα χρόνια. Καταστράφηκα, πάει. Κοίτα, Πικ, την επόμενη φορά πάντως εγώ θα σε συμβούλευα να υιοθετήσεις αντί για πάντα έναν σκύλο. Αυτός τουλάχιστον θα σου μείνει πιστός μέχρι το τέλος. I'll give you a message for your master, Shifu. Escape from Chorgum prison is impossible. Αχ, ναι. Όταν, παιδιά, ακούτε τη λέξη αδύνατον στις ταινίες, να είστε 1000% σίγουροι ότι θα γίνει δυνατό. Impressive, isn't it? Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά άλλο πουλί δεν είχατε να στείλετε εκεί πέρα. Αυτό είναι φάπα και μάδημα. Έχει μοιράσει όλο το DNA του, όλο το σερβερ, να πούμε, έλεος. Μαδάει πιο πολύ και από μένα. Σε λίγο δεν θα μείνει πόπουλος, σας το λέω. Και πάνω του, αλλά και εκεί μέσα. Περιμένετε. One way in, one way out. 1,000 guards and one prisoner. Όλα αυτά για έναν κρατούμενο και μόνο. Και τους υπόλοιπους φυλακισμένους σε αυτόν τον κόσμο, ποιος φυλάει? Ή μόνο ένας κακός υπάρχει γενικά σε αυτό το σύμπαν? Περίεργα πράγματα. Take us down. Behold, Tai Lung. Ρινοκερούλη, είδα καλά? Γιατί πραγματικά δεν θέλω να πιστέψω ότι είδα καλά. Για πάμε λίγο πιο κοντά. What are you doing? Don't get mad. What's he gonna do about it? I've got him completely immobilized. Ωραία μας. Λέω τώρα εγώ, δεν θα ήταν καλύτερο αντί να έχεις 1000 επόπρινόκερους να φυλάνε ένα άτομο το οποίο το έχεις αλυσοδέσει μέσα σε μια σπηλιά με ένα καβούκι που το κρατάει ακινητοποιημένο, να φτιάχνατε ένα κλουβί και να τον χώνατε μέσα? Τώρα κάποιος θα λέγε συμπτωσάρα μεγάλο εδώ πέρα, αλλά ο δάσκαλος Ζουκουέ λίγο πριν τα έλεγε ότι δεν κάνει να παίρνεις αποφάσεις σε βρασμό ψυχής. Πάμε όμως πίσω τώρα στον δράκο μαχητή, τον εκολαπτώμενο. Oh, the sacred hall of warriors. No way. Master flying rhino's armor. With authentic battle damage! Ναι, καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι το όνειρο ενός fanboy γίνεται πραγματικότητα σε αυτή την ταινία. Ο τύπος βρίσκεται εκεί που πάντα ονειρευόταν να βρίσκεται. Είναι σαν να με βάλετε εμένα τώρα μέσα σε γύρισμα ταινίας του Christopher Nolan. Έτσι ακριβώς θα έκανα. Ακριβώς όμως έτσι! So you're the legendary Dragon Warrior, hmm? I guess so. Wrong! Α, λέω κι εγώ. Είχαν ώρα να το πούν. 10η φορά. Άμα χάσω καμία, πείτε μου. You are not the Dragon Warrior. You will never be the Dragon Warrior until you have learned the secret of the Dragon Scroll. Α, 12, μπαμπαμ. Έτσι γιατί μπορεί. Ρε παιδιά, η ταινία δεν χορταίνει με τίποτα το μαχητή του δράκου. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αλλά τώρα μπήκε στη ζωή μας και νέα φράση, η υπεργαμηνή του δράκου. Για όποιον έχει δει το προηγούμενο επεισόδιο, θα ξέρει ήδη τι είναι το μαγκάφιν. Εδώ λοιπόν έχουμε την περίπτωση μαγκάφιν που ξεκινάει ως κάτι πολύ σημαντικό και στο τέλος καταλήγει σε κάτι ασήμαντο. Αλλά το αφήνουμε προς το παρόν, θα το ξαναπιάσουμε στο τέλος. Must first master the highest level of kung fu, and that is clearly impossible if that one is someone like you. Και δείτε, παιδιά, πώς απευθείας καταλαβαίνεις ότι αυτή η ταινία κυκλοφόρησε το 2008. Δείτε. Someone like me? Yes. Look at you. This fat butt, flabby arms, and this ridiculous belly. Hey. Body shaming ήταν αυτό, body shaming. Κάνσερ στο Kung Fu Panda. Κάνσερ στο Kung Fu Panda. Γιατί δεν καταλαβα, τα πάντα δεν έχουν δικαίωμα στο Kung Fu, κύριε. Στη γυμναστική, στη ζωή την ίδια. Listen, Oogway said that I was the... the Wuxi finger hold. Not the Wuxi finger hold. Oh, you know this hold. Άλλου επίπεδου exposition. Λοιπόν, κρατήστε, κυρίες και κύριοι, την δαχτυλολαβή του Wuxi. Θα χρειαστεί και αυτή στο τέλος. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε κι εσείς αυτό που σκέφτομαι κι εγώ, παιδιά, αλλά κάτι μου λέει ότι δεν τον θέλουν εκεί πέρα όλοι αυτοί τον Πο. You're a disgrace to kung fu, and if you have any respect for who we are, you will be gone by morning. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ η ειρωνία, έτσι. Άλλους προσπαθούν να τους διώξουν και δεν μπορούν, και άλλους προσπαθούν να τους κρατήσουν και δεν μπορούν. I understand. You eat when you are upset. Αυτά. Ο Πο λοιπόν τρώει κάθε φορά που είναι αναστατωμένος παύλα στεναχωρημένος. Πάλι ταυτίζομαι εγώ. Μία ακόμη λεπτομέρεια που είναι πολύ σημαντική για τη συνέχεια, παιδιά, κρατήστε την και αυτή. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Τι όμορφα λόγια ρε παιδιά, τι όμορφη ταινία. Από αυτές που θα ήθελα πάρα πολύ να δω με τα παιδιά μου στο μέλλον. Ας το διάλαβε ρε τελάρι, με έχει συγκινήσει και είμαστε ακόμη στο πρώτο μισάωρο. Αν το διάλαβε. Και η τραγική ηρωνία που σας έλεγα πιο πριν κατέφτασε. Α, δηλαδή καθίστε να το σκεφτούμε λίγο. Η πρώτη βαθμίδα αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης απόδρασης του Tai Lung είναι η δολοφονία του. Τότε γιατί τον κρατούσατε ζωντανό τόσο καιρό και δεν το σκοτώνατε εξ αρχής. Ρε πάτε καλά. Λοιπόν, παιδιά, είστε έτοιμοι για την πλανάδα που έρχεται. Σας θέλω έτοιμους. Πάρτε την. Archers. Πω, τι βλέπουμε ρε, τι βλέπουμε, αν είναι δυνατόν, άργο των δαχτυλιδιών βλέπουμε. Τι κινηματογράφηση είναι αυτή Θεέ μου, τι φωτογραφία, τι σκηνοθεσία, δεν μπορώ, τρελαίνομαι με κάτι τέτοια, δεν μπορώ. Ο Tai Lung παίζει bowling, όπως καταλαβαίνετε, με τους επόπ της φυλακής σε μια σκηνή μάχης. Να την πιείς στο ποτήρι. Can we run now? Yes. Γενικά, ό,τι σκηνή μάχης περιέχει αυτή η ταινία είναι πέρα για πέρα. Και διασκεδαστική, και ψυχαγωγική, και αγχωτική, και με φοβερή χορογραφία. Το project σας λέω είναι άλλου επίπεδου. Fly back there and tell them the real Dragon Warrior is coming home. Καλά, όταν λέει επιστρέφει, δεν εννοεί αμέσως. Πάρει το χρόνο του. Γιατί ο Tai Lung κοιτάει το χρόνο της ταινίας και βλέπει μόνο 35 λεπτά. Έχουμε, σου λέει, χρόνο μέχρι το τέλος. Θα κάνω καμιά βολτούλα πρώτα και μετά θα πάω. I know about Tai Lung. He was a student, the first ever to master the 1,000 scrolls of Kung Fu. And then he turned bad and now he's in jail. Α, μάλιστα. Κλασική ιστορία δηλαδή ενός άριστου μαθητή που καταλήγει στο τέλος να γίνεται ο βίλεν της υπόθεσης. Θα πει τώρα κάποιος, πολύ κλισέ σενάριο και οκ, ένα δίκιο θα το έχει. Όμως κυρίες και κύριοι, ο κακός της ταινίας μας δεν είναι ο Tai Lung και ας πλασάρεται σαν κάτι τέτοιο. Ο μεγάλος κακός μας είναι άλλος. Shifu found him as a cub. And when the boy showed talent in Kung Fu, Shifu trained him. Ο πραγματικός κακός της πρώτης Kung Fu Panda ταινίας είναι ο Shifu, κυρίες και κύριοι. Και θα σας εξηγήσω πιο μετά γιατί. But Oogway saw darkness in his heart and refused. Outraged, Tai Lung laid waste to the valley. Ο Tai Lung λοιπόν που είχε φουσκωμένα μυαλά δεν μπορούσε ποτέ να αντέξει στην ιδέα ότι δεν θα γινόταν ποτέ εκείνος ο δράκος μαχητής και επιτέθηκε σε όλους και σε όλα. Με αποτέλεσμα να πάει σε αυτήν την αποτυχημένη φυλακή που είδαμε πιο πριν. It's very bad news. There is just news. There is no good or bad. Tai Lung has broken out of prison. He's on his way. That is bad news. Τι όμορφη κομμωδία που έχει αυτή η ταινία ρε παιδιά. Γενικά τα τελευταία χρόνια στο Hollywood οι καλύτερες κομμωδίες είναι με διαφορά οι animated ταινίες. Με τεράστια διαφορά μάλιστα. The panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control. Αχ, δεν μπορώ με τον ποταμό φιλοσοφίας του Ουγγουέ που με ορμή παρασέρει το θεατή. Τι μπάλα παίζεις ρε δάσκαλε εδώ πέρα, πέταξε μας γνώση στη μούρη και ας μην ακούγεται σωστό, πέταξε τη μας, δεν με νοιάζει. Να πω εδώ επί τη ευκαιρία πως η χελώνα στην Κίνα είναι ένα πολύ ιερό ζώο. Συμβολίζει την σοφία, την μακροζωία, την ισορροπία και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πώς ακριβώς δηλαδή συμβολίζει και ο δάσκαλος Ουγγουέ. Ah yes, that seed will grow to be a peach tree. You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach. Τι λέει στην ουσία εδώ ο δάσκαλος λοιπόν στο Shifu, στα ομάδα του λέει να προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, διότι στην τελική δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις you just need to believe. Είναι να πιστέψεις σε κάτι και αυτό αργά ή γρήγορα θα σου έρθει. My time has come. You must continue your journey without me. You can't leave me. Και αυτό ήταν παιδιά, ο δάσκαλος την κάνει. Σιγά λέει τώρα εγώ μην κάτσω να ταντεύω το κακομαθημένο σου. Βγάλε τα πέρα μόνο σου. Άντε γεια. You must believe. Master. και σκηνάρα και μουσικάρα και από όλα τα άρα εδώ, παιδιά. Μια σκηνή που θα πω την αλήθεια μου πάντοτε μου θύμιζε το Remember του ουράνιου Μουφάσα από το Lion King και λόγω σκηνοθεσίας, αλλά και επειδή και το ένα soundtrack αλλά και το άλλο το υπογράφει ο άρχοντας, ο Χαν Zimmer, σε συνεργασία βέβαια εδώ με τον Τζον Πάουελ. How am I supposed to beat Tai Lung? You will beat him because you are the Dragon Warrior. You don't believe that. From the first moment I got here, you've been trying to get rid of me. Και αυτή εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι μια σκηνή που από μικρό παιδί που είχα δει αυτή την ταινία, πάντοτε με μπέρδευε λιγάκι. Δείτε λίγο ακόμη όμως και θα εξηγηθώ. I stayed because every time you threw a brick at my head, it hurt, but it could never hurt more than it did every day of my life just being me. Γιατί ο Po εδώ πέρα λέει πράγματα που έρχονται σε κόντρα με την γενική φιλοσοφία της ταινίας. Γιατί λέει στον Shifu πως μόνο εσύ θα μπορούσες να με αλλάξεις και να μην είμαι πια απλά ο εαυτός μου. Μια φράση που πάντοτε με μπέρδευε, μεγαλώνοντας όμως έδωσα και σε αυτό μία απάντηση. Πρέπει να δούμε όμως και άλλα πράγματα για να σας εξηγήσω. Συνεχίζουμε. Ορίστε, είδατε πως σας λέω. No fall damage, παιδιά. Δεν θέλω όμως να χάνουμε το ζουμάκι εδώ πέρα, γιατί το ζουμί εδώ πέρα βρίσκεται στην φωτογραφία και την κινηματογράφηση. Δείτε λίγο ακόμη. Don't try and stop me. We're not trying to stop you. We're coming with you. Βλέπετε γωνίες λήψης που έχουν επιλέξει να δείξουν οι άνθρωποι. Το πλάνο με την αντανάκλαση στο νερό, τα πλάνα με το φεγγάρι. Συνεχώς σε χαστουκίζει η κινηματογράφηση με μεγαλείο και μυστήριο. Πως αυτοί οι χαρακτήρες που βλέπεις μπροστά στην οθόνη σου είναι όντως πολύ δυνατοί, πολύ γρήγοροι, πολύ ξεχωριστοί. Βέβαια, παρόλο που είναι όλα αυτά, οι ημενόμενοι 5 πάνε να συναντήσουν τον μενόμενο 1, τον Tai Lung, χωρίς την άδεια του δασκάλου τους εννοείται. Τι κάνει αυτός, παιδιά? Κατσαρίδα είδε μες στην κουζίνα. Άνοιξε τότε τα ντουλάπια και φάει σαν άνθρωπος, ρε μαν. Δηλαδή, τι θα γίνει κάθε φορά που θα πεινάς, θα κάνουμε την κουζίνα ανακαίνιση? Ελπίζω, παιδιά, να μην κάνει το ίδιο στην τουαλέτα. I just thought you might be monkey. He hides his almond cookies on the top shelf. Α, έχω κάνει ακριβώς το ίδιο, αλλά για πουράκια. Όχι αυτά που ανάβεις, ρε. Αυτά που τρως. I don't know, I was getting a cookie. And yet you are 10 feet off the ground and have done a perfect split. Όμως εδώ, παιδιά, τι έκανε ο Shifu? Βρήκε την αδυναμία του Po και την μετέτρεψε σε δόλωμα παρότρινσης για να προπονηθεί σκληρά. Do you want to learn Kung Fu? Yeah. Ναι, διάολε, ναι. Τώρα θέλω και εγώ να μάθω, με πείσατε. And I am your master. Okay. Ναι, εσύ είσαι τρέλα, ναι, μα Shifu, όλα θέλω να μου τα μάθεις. Και τα έτσι, και τα έτσι, και τα έτσι, όλα. Don't cry. Okay. Όχι ρε Shifu, άστο να κλάψει, άστο να κλάψει, γιατί δεν γίνεται να μην κλάψεις όταν βλέπεις τα όνειρά σου να γίνονται πραγματικότητα. Τα βλέπεις να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σου. Άστο να κλάψει, το δικαιούται. I now see that the way to get through to you is with this. Oh, great, because I'm hungry. Ρε, κοίτα να δεις, Πού είναι αυτοί οι προπονητές, ρε, να γουστάρουμε κι εμείς λίγο? Που πας γυμναστήριο και με το καλημέρα σου λέει εκεί γυμναστής, λοιπόν, από αύριο κομμένα όλα. Πτυγανιτά, λάδια, κρέας, πατάτες, ρύζι, ζυμαρικά, αλκοολούχα ποτά, ανθρακούχα ποτά, σνακς. Και τον ρωτάω, να ανασένω επιτρέπετε ή να κρατάω και την αναπνοή μου όταν μπορώ? Ρε, είσαι τρελή, ρε. Και θα σας έλεγα εδώ πέρα ότι ο Po δεν μασάει στην εκπαίδευση, αλλά δεν ισχύει. Στην εκπαίδευση φυσικά για να γίνει ο δράκος μαχητής και να νικήσει τον Tai Lung, ο οποίος έρχεται. Έρχεται, ρε παιδιά, με ρωτάτε τώρα πόση ώρα θα κάνει. Δεν πιάνει σήμα το GPS και χάθηκε, δεν ξέρω τι έχει πάθει. You are free to eat. Hey! I said you are free to eat. Have a dumpling. Ρε, σας λέω, δεν σβήνει αυτή η ταινία ποτέ. Από σκηνάρα σε σκηνάρα θα πετάει, λέμε. Και θέλω να προσέξετε τη μάχη με τα ξυλάκια, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Δείτε. Κρατήστε καλά αυτό το στιγμιότυπο με τα ξυλάκια, γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία σε αυτή την ταινία. Τίποτα! Ο Shifu και ο Po, παιδιά, εδώ παλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολες οι εποχές. 5 στόματα έχει να ταΐσει, τώρα και 6ο. Είναι και πάντα, τρώει πολύ. Έρχεται και ο Tai Lung, μαζεύτηκαν πολλά παιδιά. Αφήστε. Και η τακτική εκπαίδευση σκύλου, από όσο φαίνεται, απέδωσε στον Πο, ο οποίος νικάει στη μάχη με τον Σίφου, όμως αφού νικάει, του λέει... I'm not hungry. Δεν πεινάω, του λέει, και του το δίνει πίσω το φαΐ. Και γιατί δεν πεινάει τώρα? Γιατί πότε έτρωγε, αν θυμάστε? Όταν ήταν στρεσαρισμένος και στεναχωρημένος. Και τώρα δεν είναι. Τώρα πλέον έχει εξελιχθεί, έχει αλλάξει και ταυτόχρονα όχι. Θα καταλάβετε τι λέω όμως στη συνέχεια. Μη μου βιάζεστε. Είπαμε ρε μία ρε. Α, μπράβο ρε παιδιά, μια χαρά. Φοβερή λύση, μπράβο. Ούτε ξύλο ούτε τίποτα. Κόψανε τη γέφυρα τα τζιμάνια στα δύο, ώστε να μην μπορέσει ο Tai Lung να περάσει και ούτε γάτα ούτε ζυμ. Ρε, γιατί κρατάτε τη γέφυρα? Αυτή δεν υποτίθεται ότι έπρεπε να πέσει μαζί με τον Tai Lung. Όχι ότι θα πάθανε και τίποτα δηλαδή, γιατί δεν έχουμε fall damage εδώ πέρα, αλλά θα κερδίζαμε τουλάχιστον λίγο χρόνο, φαντάζομαι. Where's the Dragon Warrior? How do you know you're not looking at her? You think I'm a fool? Ποιος? Ο μαχητής του δράκου. Α, πάει αυτός τώρα. Αυτός Tai Lung μου τα έχει φάει τα ψωμιά του. Κυριολεκτικά. Πάντως, έχω χάσει το μέτρημα πλέον με τον μαχητή του δράκου. Πόσες φορές έχει ακουστεί δηλαδή, οπότε αφήνω σε εσάς το μέτρημα. Και εδώ βλέπετε με τα μάτια σας, κυρίες και κύριοι, το τι ράδιο αρβίλα είναι οι περισσότερες ιστορίες που ακούμε από τα παλιά για στρατηλάτες που έκαναν αυτό το τρελό και έκαναν το άλλο το τρελό και τελικά. Ούτε τα μισά δεν ισχύουν. Εδώ άλλος έφτιαξε μια καρέκλα με πυροτεχνήματα, πήρε φωτιά ο κόλος του και έπεσε κατά λάθος μέσα στο event και στον Tai Lung έφτασε εντελώς άλλη πληροφορία. Ναι, εντάξει, αυτό το λες και αλήθεια, αν και μπορεί να πάρει πολλές έννοιες. Και δείτε και τι άλλο έξυπνο κάνει παιδιά αυτή η ταινία, για να αναδείξει την δύναμη αυτών των χαρακτήρων, τους βάζει συνεχώς να καταστρέφουν πράγματα γύρω τους, ώστε με αυτόν τον τρόπο να νιώσει ο θεατής πως όλα τα πράγματα στον κόσμο που βλέπει έχουν βάρος. Ο ψήθυρος που μου αρέσει να λέω πολλές φορές στον θεατή, στο αυτή του θεατή, πως αυτά που βλέπει είναι αληθινά. Αλλά και πως οι χαρακτήρες που βλέπεις είναι σούπερ. Α, ορίστε ρε παιδιά, ορίστε. Θα αφήναμε λίγο πριν τι ωραία, τι καλά τον Tai Lung να πέσει κάτω και θα έσωσε την τίγρη που ο γερανός. So simple. Αλλά αυτά παθαίνεις όταν έχεις σκεφτεί δάσκαλο και σου έχει γεμίσει το μυαλό με αηδίες. Ξέρω εγώ τι λέω. Huh? Guys! They're dead! No. Αγάλματα να γινόμασταν αγάλματα, λέει ένα λαϊκό άσμα, κυρίες και κύριοι, του οποίου ο Tai Lung μάλλον είναι πολύ μεγάλος φαν, αφού στέλνει τους μενόμενους 5 πίσω στο δάσκαλό τους ως παγωμένους 5. Σιφού, άστο ρε μπρο, αυτά να τα πεις πουθενά αλλού που έγινε δυνατότερος. 20 χρόνια στη φυλακή ήταν, δεν έκανε personal. Επίσης απλά ότι του έχεις μάθει παραπάνω πράγματα από ότι στους νέους μαθητές σου. Εντάξει, έλα τώρα, να λέμε για αλήθειες, έτσι. Είσαι ο πραγματικός villain της ταινίας. Περιμένετε όμως, ακόμη δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει με τον Σίφου. Behold the Dragon Scroll. It is yours. Και φτάνουμε στο κομβικό σημείο, κυρίες και κύριοι, στον πολυπόθητο πάπυρο που όποιος τον διαβάσει θα ξεκλειδώσει την ατελείωτη δύναμη. Θα νιώσει ότι το σύμπαν τριγυρίζει γύρω από αυτόν και θα γίνει ο μαχητής του δράκου. Να το πω και εγώ μια φορά, ευκαιρία. Για να δούμε όμως τι περιέχει αυτός ο κολοπάπυρος επιτέλους. It's blank. What? Ο πάπυρος είναι κενός. Το μόνο που κάνει είναι να καθρεφτίζει το πρόσωπο του ατόμου που τον κοιτάει. Face it, he picked me by accident. Of course I'm not the Dragon Warrior. Και να δούμε όμως γιατί ο πάπυρος είναι κενός. Look, it's the Dragon Warrior. Μετράτε έτσι. Δεν τα έχω βάλει τσάμπα. Μέτρα. Hey Dad. Oh! Good to have you back, son. Ρε, δείτε εδώ τον εκμεταλλευτή. Ούτε να ρωτήσει το γιο του τι κάνει, τι έγινε, πώς πέρασε, αν είναι καλά, αν δεν είναι καλά. Τόσο καιρό έχεις να το δεις φρεκευτέ. Βγήκε κατευθείαν και του φόρεσε την πουδίτσα του. Πω λέει και πάνω που ήμουν έτοιμος να πάρω υπάλληλο, μεσώνεις. Θα αλλάξουμε και όνομα στην επιχείρηση τώρα, θα την πούμε το κουτούκι του μαχητή του δράκου. Θα αγιαστούμε στο τάλιρο, λέμε. Po, forget everything else. Your destiny still awaits. We are noodle folk. Είσαι ο χειρότερος πατέρας όλων των εποχών. Αυτό λοιπόν που διδάσκει εδώ η ταινία, παιδιά, είναι να ακούς το παιδί σου, να ακούς τον φίλο σου, γενικά τον άνθρωπο που αγαπάς, να τον ακούς και να τον βοηθάς. Όχι να κοιτάς μόνο την πάρτη σου. Ειδικά όταν μιλάμε για το παιδί σου, έτσι. Ας το άλλο. Μα καλά, πού σου πέρασε τώρα αυτό από το μυαλό. Πώς τευτιστεί. Po, I think it's time I told you something I should have told you a long time ago. Είσαι οθετημένος, ε? The secret ingredient of my secret ingredient soup. Nothing. There is no secret ingredient. Όχι, το μυστικό συστατικό. Κανένα μυστικό συστατικό λοιπόν δεν έχει πεντανόστιμη και διάσημη σούπα του Mr. Pig, κυρίες και κύριοι. Την ξεχωριστή γεύση της την έδινε η πεποίθηση πως έχει κάποιο μυστικό συστατικό. Σε έκανε να το πιστέψεις δηλαδή. Άρα... You don't add some kind of special sauce or something? Don't have to. To make something special, you just have to believe it's special. Ο φραγκοφωνιάς μπαμπάς του Πο, άθελά του ή όχι και τόσο άθελά του, δίνει την λύση στο μεγάλο του πρόβλημα. There is no secret ingredient. Δεν υπάρχει κανένα μυστικό συστατικό λοιπόν για να γίνει κάποιος ο δράκος μαχητής. Κανένας μυστικός πάπυρος, κανένα μαγικό ξόρκι δεν μπορεί να σε μετατρέψει σε κάτι παραπάνω από αυτό που είσαι. Ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό είσαι εσύ ο ίδιος. Πόσο όμορφο μήνυμα ρε παιδιά, και αυτή είναι μόνο η αρχή. I have come home, master. This is no longer your home, and I am no longer your master. Άτσα, δεν κολλώνει ο Σύμφο, παιδιά, έτσι. Του τα λέει του τύπου κατάμουτρα. Ή όλα ή τίποτα σου λέει. Ή θα δώσουμε μια λύση σήμερα, ή θα πεθάνουμε όλοι. You knew I was the Dragon Warrior. But when Oogway said otherwise, what did you do? Nothing. Μάλιστα, ο Σύφου λοιπόν από πολύ μικρή ηλικία έλεγε στον Tai Lung πως είναι γραφτό να γίνει ο μαχητής του δράκου. Who filled my head with dreams? Huh. Who drove me to train until my bones cracked? Who denied me my destiny? Εν ολίγης, του φούσκωσε τα μυαλά και του φόρτωσε ένα βάρος, του όρισε έναν συγκεκριμένο πεπρωμένο που ποτέ ο Tai Lung δεν είχε την ευκαιρία να επιλέξει εάν το θέλει αυτό ή όχι. Ό,τι ακριβώς δηλαδή έκανε πάνω κάτω ή μάλλον προσπάθησε να κάνει και ο πατέρας του Πο. Απλά η διαφορά εδώ είναι πως ο ένας γιος αντέδρασε και ξέφυγε από αυτόν τον δρόμο και ο άλλος όχι. Και να λοιπόν, ο Shifu είναι αυτός που δημιούργησε τον κακό Tai Lung. Αυτός είναι που του φούσκωσε τα μυαλά. Επίσης αυτός είναι που φούσκωσε τα μυαλά των νέων μαθητών του και πήγαν να αντιμετωπίσουν τον κακό μόνοι τους. Αυτός είναι που παραλίγο να διώξει τον Πο και να χαθεί κάθε ελπίδα για την κοιλάδα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος βίλεν της ταινίας μας. And it was my pride that blinded me. I loved you too much to see what you were becoming. What I was turning you into. Άθελά του βέβαια, αλλά είναι. Τι να κάνουμε. Με λίγα λόγια κυρίες και κύριοι, αμαρτία γονέων, παιδεύουση τέκνα. Hey! Who are you? I am the Dragon Warrior. Επική είσοδος ήρωα από τον Πο, κυρίες και κύριοι, η οποία δεν είναι αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τους ήρωες, με μεγαλοπρεπή λόγια, με ωραίο στήσιμο στην κάμερα, με κοντινό στη μούρη τους. Επίτηδες! Γιατί αυτός δεν είναι ένας τυπικός ήρωας από αυτούς που έχει συνηθίσει να βλέπεις. Είναι ο Πο. Τι, δεν καταλαβαίνεις? Ήμουν λίγο, θα σου πω. Και η επική τελική μας μάχη ξεκινάει, κυρίες και κύριοι. Μία μάχη που εάν προσέξει κάποιος καλά, αν είναι παρατηρητικός, δεν τη βλέπει για πρώτη φορά. Θα καταλάβετε τι εννοώ. You're a panda. What are you gonna do, big guy? Sit on me? Mood that is about to get significantly worse. Τι διάλογο ρε. Από λάστιχο είναι φτιαγμένος ο Πο. Τι ηχητικά έφερε αυτά που έχετε βάλει ρε. Και μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό? Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δείτε κι άλλο. Αυτό? Μήπως σας θυμίζει κάτι? Είδατε λοιπόν που σας είπα. Αυτή τη μάχη την έχετε ξαναδεί. Απλά με άλλους ανταγωνιστές. Επίσης η καρέκλα με τα πυροτεχνήματα, παιδιά, από την αρχή της ταινίας επανέρχεται στην τελική μάχη. Και κάτι άλλο που θέλω να προσέξετε εδώ πέρα είναι πως παρόλο που μιλάμε για μία μάχη που το αποτέλεσμά της θα κρίνει την τύχη και τις ζωές όλων, η μουσική που παίζει από πίσω είναι χαρούμενη. Είναι γιορτινή, διότι δεν αναφέρεται στη μάχη με τον Tai Lung, αλλά στη μάχη με τον ίδιο του τον εαυτό, για τον Po μιλά. Ο Po πλέον έχει αποδεχθεί τον εαυτό του, έχει βρει τις ισορροπίες του και νιώθει πλέον χαρούμενος και ελεύθερος. Δείτε, ας πούμε, πως λίγο μετά δίνει όθηση στον εαυτό του για να φτάσει στον πάπυρο. Φαντάζεται ότι είναι φαγητό για να το φτάσει. Πόσο πιο Po από αυτή την κίνηση, ρε παιδιά. Είναι 100% ο εαυτός του. Τι θέλετε, ρε παιδιά, τι με κοιτάτε? Ανησυχείτε για τον Po? Αφού δεν έχει fall damage, ρε, σας έχω πει, τι φοβάστε? It's nothing. It's okay, I didn't get it the first time either. There is no secret ingredient. It's just you. Αυτό ακριβώς. Ο εαυτός σου μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός, αλλά μπορεί επίσης να γίνει και ο μεγαλύτερος σου σύμμαχος, παιδιά, εάν τον δουλέψεις σωστά. Εσύ αποφασίζεις. Αυτός πρέπει να προσγειώθηκε στο στρέκρε. You're just a big, fat... Σε μένα μιλάς? Όχι, τον είπε Γομάρι. Σε μένα μιλάς? Θα γίνει χαμός. Με λένε κύριε Γομάρι. Το Wuxi φαινό. Και ναι, η δαχτυλολαβή Wuxi επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, σαν το τελικό κόλπο. Και μάλιστα ο Po χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβώς λόγια του δασκάλου του για να την παρουσιάσει. Oh, you know this hold. Oh, you know this hold. Γι' αυτό λατρεύω αυτή την ταινία. Εάν θέλετε άλλο ένα παράδειγμα τέλειας ταινίας, παιδιά, το Kung Fu Panda του 2008 δεν γίνεται να λείπει από τις αναφορές σας. Σκαμπούσ. Σκαμπούσ. Και σήμερα για μεσημεριανό, κυρίες και κύριοι, θα έχουν νούντλς με τίγρη στην κοιλάδα. Πάει ο Tai Lung. Look, the Dragon Warrior. Πόσες φορές αναφέρθηκε ο δράκος μαχητής? Το έχετε το νούμερο ή το χάσατε? Για να δω. Και έτσι σχεδόν κλείνει η ταινιάρα Kung Fu Panda του 2008. Έχουμε και συνέχεια όμως. Ορίστε, και ο φραγκοφωνιάς πατέρας επιστρέφει. Τώρα σου λέει, είμαι γιο και υπάλληλο ταυτόχρονα, το μαχητή του δράκου. Θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Μη σας πω, θα πάρεις τη δουλειά και τους μενόμενους 5. Αφού τώρα υπάρχει ο μαχητής του δράκου, δεν θα μείνουν άνεργοι. Hey guys. Master. Master. Και όλοι υποκλίνονται στον δάσκαλο πλέον Po. Έναν Po που μπορεί να εξελίχθηκε, να απέκτησε νέα skills, όμως το σημαντικότερο, παιδιά, απ' όλα είναι πως δεν έχασε ποτέ τον αληθινό εαυτό του. No, no, don't die, Shifu, please! I'm not dying, you idiot! Dragon Warrior, I am simply... at peace. Και για να μην ξεχάσουμε με τίποτα το κεντρικό μήνυμα της ταινίας, εκείνη έχει υποχρέωση να κλείσει με αυτό. Oh, so I should stop talking. If you can. You want to get something to eat? Yeah. Ο Po έγινε ο μαχητής που όλοι περίμεναν χωρίς να χάσει τον εαυτό του. Κυνηγήστε λοιπόν τα όνειρά σας, παιδιά, αλλά προσοχή να μην χάσετε την ταυτότητά σας. Κάντε αυτό που αγαπάτε με τον δικό σας τρόπο. Ο αληθινός μας εαυτός είναι και αυτός που μας κάνει να διαφέρουμε από όλους τους άλλους. Και επειδή την είναι τέλεια, όπως έχω πολλές φορές αναφέρει σήμερα, το κουκούτσι από το ροδάκινο που φύτεψε στη διάρκεια της ταινίας ο Shifu και του είπε ο δάσκαλος Ουγγουέ πως ό,τι και να κάνει εκείνος, αυτό θα μεγαλώσει και θα γίνει αυτό που προορίζεται να γίνει. Τώρα παρουσιάζεται στην κάμερα μπροστά να έχει ανθίσει με τους δύο πρωταγωνιστές μας να χαίρονται πλέον το παρόν τους χωρίς να τους νοιάζει το πριν ή το μετά. Το οποίο δεν μπορούν να ελέγξουν και δεν τους νοιάζει πλέον να το κάνουν. Και τώρα, ναι, ολοκληρώνεται το Kung Fu Panda του 2008 και να σας πω εδώ πως πολλοί άνθρωποι έχουν παρεξηγήσει τις animated ταινίες και νομίζουν ότι είναι μόνο για παιδιά. Όμως θα καταλάβατε, νομίζω, από το σημερινό επεισόδιο πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ειδικά για τις πιο παλιές animated ταινίες, γιατί οι νέες είναι λίγο πιο ρηχές σε σχέση με τις παλιές. Όπως Πάντα θα ήθελα και τη δική σας άποψη για την ταινία κάτω στα σχόλια, αλλά και το ποια από τις 3 ταινίες Kung Fu Panda είναι η αγαπημένη σας. Έτσι να κάνουμε κουβεντούλα πριν υποδεχθούμε την 4η ταινία που έρχεται σε λίγο καιρό στους κινηματογράφους. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερα αυτή τη φάτσα μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες, να βλέπετε σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα. Σκαμπούς!